Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη τέταρτη υποδρομία. Έχει καλή εκκίνηση ο Σερ Κωνσταντίνο, ο οποίο σε να πάρει και την πρωτοπορία. Έρχεται την τηλεία όμω από την εξωτερική, η οποία θα διεκδικήσει και θα πάρει την πρωτοπορία από τον Σερ Κωνσταντίνο που ακολουθεί και την Κουέσχη Γουέρχια. Στη συνέχεια τρέχει τα Τσιώνα με την τηλεία να πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται από την εξωτερική όμω η Κουέσχη Γουέρχια να πάει στο κεφάλι. Να ακολουθεί η δεύτερη τηλεία και στην τρίτη θέση ο Σερ Κωνσταντίνο, τα Τσιώνα, Αναμπέλα, Μέμφυδα, Δόνια και συνέχεια ο Κάπτεν Μάντζι Πας με Χρυσόστομο και Μίνα Σαν. Είναι τελευταίο για ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Η Γουέσιου Γαρχέρ είναι 6-7 μήκη μπροστά, 8 μήκη μπροστά από την Τηλία και τον Σερ Κωνσταντίνο. Συνέχεια προσπαθεί εκ της εσωτερικής η Αναμπέλα να βελτιωθεί. Είναι πιο μπροστά της όμως η Μέμφυδα και τα Τσιώνα δίπλα της. Δόνια είναι στη συνέχεια, ύψος των 600 μέτρων με τη Γουέσιου Γαρχέρ να βρίσκεται στην πρωτοπέρα, αλλά να εξασθενεί τώρα. Και να ετοιμάζεται να περάσουν δύο άλογα, η Τηλία και ο Σερ Κωνσταντίνος. Η Τηλία πάει στην πρωτοπορία, ο Σερ Κωνσταντίνος ακολουθεί το ρυθμό. Στα 3-4 μήκη είναι η Μέμφυδα, η Τατσιώνα είναι από πίσω η Αναμπέλα που είναι το δεύτερο φαβορί. Τετραγωσάρι, η Τηλία βρίσκεται στην πρωτοπορία και είναι 2-3 μήκη μπροστά από τον Σερ Κωνσταντίνο που ακολουθεί δεύτερο. Πιο πίσω είναι η Τατσιώνα με την Τηλία πάντα στην πρωτοπορία. 3 μήκη μπροστά από τον Σερ Κωνσταντίνο που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι το τρίτο άλογο, είναι η Δόνια με την Τηλία να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Ο Σερ Κωνσταντίνο είναι στη δεύτερη θέση. Η Τηλία φαίνεται ωστόσο έχει τις δυνάμεις να κρατά την υπεροχή των 2-3 μήκων. Τηλία θα κερδίσει καθαρά τον Σερ Κωνσταντίνο. Στην τρίτη θέση είναι η Δόνια και στην τέταρτη θέση ο Χρυσόστομος.